Γεια σας και καλώς ήρθατε και σε αυτό το vlog. Σας ξεκινάω αυτό το vlog αργομεσήμερο. Φανταστείτε ότι είναι Τετάρτη. Τετάρτη μεσημέρι. Μου ήρθε μια παραγγελία που έχω κάνει από Σεφορά. Θα σας τα δείξω σε λίγο. Αρχικά θέλω να σας ρωτήσω πώς είστε. Είστε καλά, γυρίσατε από τις διακοπές σας, πού πήγατε? Εμείς ήταν να πάμε κάπου για 2-3 μερούλες, αλλά ακυρώθηκε για κάποιους λόγους τέλος πάντων, οπότε δεν πήγαμε πουθενά. Αλλά έχουμε κανονίσει μία μονοήμερη εξόρμηση εδώ κοντά στα λιμέρια μας, να πάμε έτσι κι εμείς να αλλάξουμε παραστάσεις βασικά, γιατί διακοπές δεν ξεκουράζεσαι σε μία μέρα νομίζω. Θα είναι χειρότερα σίγουρα, θα κουραστώ περισσότερο. Αλλά okay, θα πάμε λίγο έτσι να αλλάξουμε παραστάσεις και να χαρεί και λίγο η μικρή, γιατί έχει και ωραίες δραστηριότητες για παιδάκια εκεί. Οπότε θα σας τα δείξω σε επόμενο vlog, γιατί θα το τραβήξω σίγουρα. Είναι λοιπόν μεσημέρι Τετάρτης, μου χτύπησε ο κούριερ την πόρτα και μου φέρει μια παραγγελία που έχω κάνει από Σεφορά. Δεν πήρα πολλά πραγματάκια, 3 πραγματάκια πήρα. Πάμε να σας τα δείξω. Πήρα ένα σκραπ προσώπου με άνθρακα, κάνει για απολέπιση του δέρματος, καθαρίζει, πολύ ωραία, θα τα δοκιμάσουμε. Πήρα μία μάσκα χιλιών η οποία είναι με καριτέ για ενυδάτωση και για να τα κάνει λία. Και πήρα και μία μάσκα προσώπου με πράσινο τσάι, η οποία τι κάνει, κάνει ματ την επιδερμίδα του προσώπου, βελτιώνει την εμφάνισή του και το καθαρίζει, το ανανεώνει, τέλεια. Θα τα δοκιμάσουμε μετά τη θάλασσα και τα 3 για να σας πω τη γνώμη μου. Το ένα είναι σκραπ, το άλλο μάσκα χιλιών και μάσκα προσώπου. Και μου είχαν βάλει μέσα και... Α! Έλα, sleeping mask. Είναι από την εταιρεία Believe, το λέω καλά. Είναι Aqua Bob Sleeping Mask. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Τέλος πάντων. Έχει αλουρονικό και είναι νυχτός, τη φοράς δηλαδή κατά τη διάρκεια της νύχτας και είναι για ενυδάτωση. Θα τη δοκιμάσουμε και αυτή. Και είχε και ένα δειγματάκι από την εταιρεία Lineage. Το λέω καλά μωρέ ή το σκοτώνω. Είναι ματιών sleepy mask. Θα τα δοκιμάσουμε αργότερα, μόλις επιστρέψουμε από θαλασσίτσα, γιατί έχουμε σκοπό να πάμε να κάνουμε ένα μπανάκι σήμερα. Τις προάλλες είχα βάλει και ένα post στο Instagram που η Αναστασία κάνει κολοτούμπες μέσα στο νερό. Θα σας το βάλω τώρα να το δείτε κι εσείς. Τέλος πάντων, δείτε το και επανέρχομαι. Είναι πάρα πολύ χαρούμενο το μικράκι μου που μπορεί να κάνει κολοτούμπες μες στο νερό και το έμαθε τώρα και είναι ξετρελαμένη, δεν βγαίνει από τη θάλασσα, δεν ξέρω τα δικά σας. Παλιότερα έβγαινε και λίγο, έπαιζε με κανένα κουβαδάκι, τώρα πια τη καταβρίσκει μέσα στο νερό. Νομίζω όσες ώρες είμαστε θάλασσα είναι μέσα στο νερό. Άντε να βγει για 5 λεπτά σύνολο, κάπου εκεί. Αυτά λοιπόν τα νέα μας. Αύριο έχω κλείσει και κομμωτήριο, οπότε το βλογκάκι θα συνεχιστεί και την αυριανή μέρα. Πάω να κάνω φλασάκια. Τα βλασάκια ουσιαστικά, αν έχω καταλάβει καλά, γιατί κομμότρια δεν είμαι, είναι μόνο εδώ, γύρω-γύρω στο στεφάνι δηλαδή πάνω, που ουσιαστικά αφήνει τα μαλλιά σου κάτω και φαίνονται έτσι ωραία φτιαγμένα κτλ. Δεν θα κάνω ντάβιες δηλαδή σε όλο το μαλλί. Έτσι κάνω εγώ. Δηλαδή, τη μία φορά κάνω φλασάκια, την άλλη κάνω ντάβιες. Και θα κουρευτώ. Και έλεγα να τα πάρω λίγο, γιατί με κούρασε αυτό το μήκος. Οπότε θα συνεχιστεί και αύριο το βλογκάκι. Πάμε λοιπόν να ξαπλάρουμε λίγο, να ξεκουραστούμε και θα τα πούμε από τη θάλασσα.
Γυρίσαμε από θαλασσίτσα, κάναμε τα μπανάκια μας και πάμε να χρησιμοποιήσουμε το σκραμπ. Ρέχω λίγο τη μουρίτσα μου, όπως ήθιστε σε αυτές τις περιπτώσεις. Μου αρέσει πολύ η συσκευασία αυτή. Είχα ένα τέτοιο δηλιακό από το κουτί του My Beauty Box το καλοκαιρινό και ήταν πάρα πολύ εύχριστο. Όχι το καλοκαιρινό, το travel bag που είχαν βγάλει. Και ήταν πάρα πολύ εύχριστο. Βάζω μια τέτοια ποσότητα. Τσίκι τσίκι. Λοιπόν, είναι σκραμπ με ενεργό άνθρακα, το οποίο κάνει πολύ βαθύ καθαρισμό. Αυτό που παρατηρώ είναι ότι η κόκκι είναι αρκετά μαλακή. Δεν είναι δηλαδή σαν τη σαπιβίτα που το αισθάνεσαι σαν άμμο. Αυτή είναι εξαιρετικά μαλακή, θα έλεγα. Δηλαδή, εμένα δεν με τρελαίνει. Θα ήθελα κάτι πιο hardcore. Αλλά αυτά τα είδους σκραμπ που είναι σαν πυλάκια, πώς θα το πω, από σιλικόνη, αυτό μου κάνει. Είναι πάρα πολύ ωραία για ευαίσθητες επιδερμίδες. Καθώς όταν έχεις ευαίσθητη επιδερμίδα, τραυματίζεται και πάρα πολύ εύκολα το δέρμα. Οπότε θεωρώ ότι σε εσάς, τις ευαίσθητες, θα σας αρέσει. Εγώ, σε σύγκριση με το απιβίτα, προτιμώ τους απιβίτα. Λοιπόν, ξέπλυνα και θα βάλουμε την sheet mask. Αυτές οι συσκευασίες πολύ με ζορίζουν. Λοιπόν, αυτή είναι με πράσινο τσάι, κάνει λέει και λίανση των ατελειών. Είναι έτσι λίγο ροζουλί το σέρουμ. Αλλά είναι σκληρή μάσκα, δηλαδή ξεδιπλώνεται πολύ ωραία. Τα μάτια τι γίνεται, παιδιά, εδώ, γιατί είναι έτσι. Τι έχει δύο. Α, έχει και τέτοιο. Είχε αυτό το πιο σκληρό που σε βοήθηκε για να την ξεδιπλώσει πολύ εύκολα. Ωραία πατέντα. Εδώ το φρύδι έχει γίνει λίγο καραμαλή, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν πειράζει. Σε έχει σηκωθεί στον αέρα. Λοιπόν, αυτή φαντάζομαι κανένα 10 λεπτό. Πόση ώρα. 15 λεπτά. Τέλεια. Επανέρχομαι λοιπόν σε 15 λεπτά και να σας πω την άποψή μου. Πέρασε το τεταρτάκι. Λοιπόν, έχει πολύ ωραίο σέρουμ. Πάρα πολύ ωραίο. Πλούσιο, πλούσιο. Ας βάλουμε και λίγο στο λαιμό και στο ντεκολτέ. Λοιπόν, δεν θα δοκιμάσω σήμερα τις μασχούλες νυκτός. Θέλω να δω λίγο πώς θα αλληλεπιδράσουν μόνες τους, χωρίς να έχει γίνει κάποια μάσκα προηγουμένως. Αλλά θα δοκιμάσουμε τη μασχούλα χιλιών και τα άλλα θα τα δοκιμάσουμε, ξέρω, αύριο, θα δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι με καριτέ. Αυτή έχει πάρα πολύ σέρουμ μέσα. Το καλό με τις μασκούλες χιλιών είναι ότι μπορείς να τις επαναχρησιμοποιήσεις πάρα πολύ εύκολα γιατί είναι μικρούλες, οπότε εύκολα τις διπλώνεις και τις ξαναβάζεις με στη συσκευασία. Κάτι που μπορείς να το κάνεις και στις μάσκες, αλλά αυτές ζορίζουν λίγο. Λοιπόν, τώρα αυτή εδώ έχει αυτά τα πλαστικά που είχε και η μάσκα. Οπότε μισό λεπτό να τη βγάλω. Να τη. Και από ό,τι βλέπετε έχει και τρυπούλα για να παίρνει ανάσα, τέλεια. Λοιπόν, τη βάζω και τα λέμε σε λίγη ώρα. Πέρασε το τέταρτο. Πέρασε το τέταρτο. Καθίστε να το βγάλω λίγο του. Δεν ξέρω αν κάνει να το τρώμε. Πέρασε η ώρα για τη μάσκα και η αλήθεια είναι ότι μου έχει αφήσει πάρα πολύ απαλά τα χείλη μου. Εάν γενικά τα δικά μου είναι σκασμένα νομίζω όλο το χρόνο με εξαίρεση έτσι λίγο το καλοκαίρι, αλλά ήδη θα δείτε ότι εδώ έχει ξεκινήσει το σκάσιμο να συμβαίνει από τώρα. Πάρα πολύ ωραία αίσθηση, δεν κολλάει καθόλου, είναι πολύ ωραία μαλακά τα χείλη μου και παλά, πολύ καλό.
Αυτά λοιπόν για τη σημερινή μας μέρα. Πάω να βάλω ένα πλυντήριο γιατί πρέπει οπωσδήποτε να μπει και να κάτσω να φάω ωραία γεμιστά που έφτιαξε ο πατέρας μου. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Καλημέρα παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Τι ωραία δροσιά έχει έξω σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα που θα πάω κομμωτήριο να αλλάξω τα μαλάκια μου και πάρα πολύ χαίρομαι γιατί θα φύγει αυτή η καούκα. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, θέλουν κουρματάκι, αρχίζουν και με ζορίζουν αρκετά και ήρθε η ώρα νομίζω έτσι να φύγει λίγο μαλλί. Εχθές αφού έκλεισα το vlog, με πιάσε μια ακατανίκητη όρεξη να κάνω δουλειές στο σπίτι, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη και δεν θα προλάβαινα λόγω του κομμωτηρίου και ο ψυχαναγκασμός μου για την καθαριότητα δεν θα με άφηνε να κοιμηθώ, πραγματικά. Μπορεί να σηκωνόμουν και από τις 5, απλά για να αρχίσω να κάνω δουλειές. Οπότε τα έκανα χτες και πραγματικά δεν το μετάνιωσα. Ξύπνησα σήμερα το πρωί και το σπίτι είναι στην εντέλεια. Έχω βάλει και ένα πλυντήριο από χτες, οπότε πρέπει να το μαζέψω για να βάλω άλλο ένα. Και έχει μείνει μόνο σίδερο, οπότε σούπερ. Πάρω βιταμίνη D, το τελευταίο κουτάκι. Παιδιά, παίρνω βιταμίνη D, κάνα 8 μηνό, κάπου εκεί. Επιτέλους ανέβηκε το ποσοστό και έχει πάει στην επάρκεια και λόγω του ήλιου φυσικά τώρα το καλοκαίρι, αλλά ανεβαίνει πολύ αργά. Δηλαδή, αν κάποιος παίρνει βιταμίνη D και δεν βλέπει αποτέλεσμα στο τρίμηνο, το τρίμηνο είναι ένα τίποτα. Είναι σαν να μην έχεις πάρει τίποτα. Θέλει πολύ χρόνο για να ανέβει η βιταμίνη D. Λοιπόν, σας αφήνω. Τρώω τη βιταμίνη. Πίνω το καφεδάκι μου. Και τα λέμε μετά. Έτοιμο λοιπόν το μαλάκι, κομμένο, υπέροχο, υπερτέλειο, φανταστικό. Θα το δείτε και στο σπίτι μετά καλύτερα. Αυτό λοιπόν είναι και το κούρεμα. Τώρα ελπίζω να το βλέπετε λίγο καλύτερα σε σχέση με έξω. Γυρίσαμε σπιτάκι και έχω τζάμπο χολ που πρέπει να γίνει. Οπότε θα σας αφήσω να πάω να κάνω το γύρισμα, μιας και έχω ωραίο μαλλί, ας εκμεταλλευτώ έτσι το γεγονός για να είμαι λίγο πιο ευπρεπός σε αυτό το βίντεο. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα. Τέλειωσα το γύρισμα, πάω να μαζέψω και όλα τα πράγματα να μπουν στη θέση τους, να πληθούν ό,τι χρειάζεται κτλ. Μαγείρεψα ωραιότατα κεφτεδάκια κοκκινιστά με ριζάκι, τα παρήγγειλε το παιδάκι μου. Πάμε να φάμε γιατί έχει περάσει η ώρα. Εγώ θα σας κλείσω εδώ αυτό το vlog, καθώς
Θα ξεκινήσει το επόμενο με το vlog από εκεί που θα πάμε για τη μονοήμερη, οπότε δεν θέλω έτσι να σποιλάρω ενδεχομένως κάτι. Θα με συγχωρέσετε που το κλείνω έτσι νωρίς, αλλά θεωρώ ότι έχει μαζευτεί ένα πολύ ωραίο υλικούλι για να δείτε έτσι και να περάσετε την ώρα σας. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην διστάσετε να κάνετε like και εγγραφή φυσικά στο κανάλι μας, γιατί έρχονται πολλά πολλά ακόμα βίντεο. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Φιλάκια πολλά. Τα λέμε στο επόμενο. Μουα!